τις τσέπες του κόσμου, έτσι. Και για, βέβαια και για κάποιους άλλους που περιμένουν την κάρτα σύτησης που έχουν φτάσει στα όρια της ακραίας φτώχειας. Δεν γνωρίζω τα φορολογικά, μπορώ να τα προσεγγίσω από θέση αρχής. Από θέση αρχής είμαστε κατά των έμεσων φόρων και υπέρ των άμεσων φόρων για προφανείς λόγους, διότι οι έμεσοι φόροι βαράνε στο ψαχνό ανεξαρτήτως εισοδήματος. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ήδη από το καλοκαίρι ότι αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, επειδή το πρόγραμμα το οποίο αναγκάστηκε να υπογράψει η κυβέρνηση είναι εμπροστοβαρές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί. Αυτά τα ισοδύναμα τα πιστεύετε ακόμη, κύριε Κυρίτση, ότι μπορούν να βρεθούν για να λύσουν κάποια ακραία προβλήματα? Θεωρώ ότι αλλού μπορούν να βρεθούν, αλλού δεν μπορούν να βρεθούν, και απαντάω με το όπου δεν μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο είδους ισοδύναμο, η λύση δεν μπορεί να είναι έμεση φορολογία, αλλά άμεση. Ναι. Κύριε Κυρίτση, τώρα για να κλείσουμε, ωραία, ισοδύναμα είναι δύσκολο να βρεθούν. Το παράλληλο πρόγραμμα που ακούγαμε όλο αυτό το διάστημα, με αυτές τις δυσκολίες και με την πίεση που έχουμε, βλέπουμε και την πίεση για το προσφυγικό, μπορεί να εφαρμοστεί προκειμένου να ελαφρύνει κάποιες πιέσεις που δέχονται τα μεσαία και λιγότερο ετρομιούχα εισοδήματα? Ναι, αυτό είναι ένα στοίχημα, με την διευκρίνηση ότι η έννοια του παραλλήλου προγράμματος δεν είναι μόνο ένα παράλληλο πρόγραμμα ανακούφισης από τα αποτελέσματα του κυρίου προγράμματος με το οποίο δεν συμφωνούμε. Είναι μια ευρύτερη διαδικασία η οποία έχει να κάνει με το τι ίχνος θέλει να αφήσει μέσω μακροπρόθεσμα η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι με αυτά τα περιθώρια που υπάρχουν από το πρόγραμμα του Μνημονίου, το οποίο βλέπω ότι είναι στην πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρό. Ναι. Υπάρχουν τα περιθώρια να εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές? Αυτό είναι το στοίχημα για την κυβέρνηση, γι' αυτό είναι οι κυβερνήσεις, για να ψάχνουν και να βρίσκουν λύσεις. Θέλω όμως να σας θυμίσω, επειδή έτσι ξεκινήσαμε κιόλας, ότι αυτή τη στιγμή συνολικά το ζήτημα βρίσκεται σε μια αναμόχλευση και στην Ελλάδα και ευρωπαϊκά, οπότε υπάρχουν βάσιμες, ας πούμε, ελπίδες ότι το επόμενο διάστημα, το διάστημα των επομένων 6 μηνών, είναι πιθανό να έχουμε και θετικές εξελίξεις εκτός από αρνητικές. Ένα σχόλιο και από τον Γιάννη και να σας αποδεσμεύσουμε και να πάμε μετά εμείς στον κύριο.